Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την Παρασκευή, η Άγκυρα προκαλεί και με νέα τρίτη ναύτεξ, πάμε στον Γιάννη Ευσταθίου, εγύρι Γιάννη, θέμα τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου. Ματίνα, κυρίε και κύριοι, είναι η τρίτη ναύτεξ με την οποία η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει τουρκική υφαλοκρηπίδα μεταξύ ελληνικών νησιών. Αυτή τη φορά αναφέρεται στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ τη Ρόδου και τη Καρπάθου. Πάμε να τα δούμε συγκεκριμένα. Την Παρασκευή, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει με δική τη ναύτεξ ότι πρόκειται να συνεχιστούν οι έρευνε πλοίου για την ηλεκτρική διασύνδεση ελληνικών νησιών αυτή τη φορά στα Δωδεκάνησα. Ειδικά για αυτήν την περιοχή που βλέπουμε μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου είναι περιοχή που εμπίπτει στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, δηλαδή στα χωρικά ύδατα, με ένα μικρό κομμάτι που είναι διεθνή, αλλά όμως είναι καταφανώς στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Έρχεται το Σάββατο η τουρκική ηγεσία και ενημερώνει ότι μέρος αυτής της θαλάσσιας περιοχής είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα που μένει να οριοθετηθεί μεταξύ των παράκτιων χωρών, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, διότι είναι το σημείο εκεί που η Άγκυρα προσπαθεί να έχει σοβαρέ αξιώσει έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με το αποκαλούμενο Τουρκο-Λιβικό σύμφωνο. Mm -hmm. Είναι η τρίτη λοιπόν Ναύτεξ, Να θυμίσω ότι πριν από λίγε ημέρε είχε τεθεί ανάλογο θέμα για την θαλάσσια περιοχή μεταξύ τη Χιού και τη Λέσβου και μεταξύ τη Χιού και τη Σάμου. Είναι δύο περιπτώσει, συν μία ακόμα η τρίτη, που η Τουρκία προσπαθεί να χτίσει αμφισβητήσει τις οποίες ωστόσο η ελληνική πλευρά, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τις απορρίπτει. Όμως, σε λίγες ημέρες, την Παρασκευή, έρχεται ο κύριος Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, για συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Ο κύριος Φιντάν έχει δηλώσει ο ίδιος προσωπικά ότι θα θέσει όλα τα θέματα στο τραπέζι, και για Μάλιστα. Θράκη και για Αιγαίο και για το Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την ελληνική πλευρά και τον κύριο Γέρα Πετρίτη προσωπικά να έχει δηλώσει πρόσφατα στη Βουλή ότι με μόνο ένα θέμα, αυτό τη ΑΟΣ και τη Ιφαλοκρηπίδα. Με να δούμε τα αποτελέσματα αυτή τη συνάντηση. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.